Ξάκινης Άκνας, στο περιθώριο εκδήλωσης. Εκείνο ο Μάριος Παπαγγελία. Πάμε ζωντανά εκεί για να μας μεταφέρει αν υπάρχουν δηλώσεις και αν θα γίνουν δηλώσεις. Μάριε, καλησπέρα. Μάριε Παπαγγελία, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Δασάκι Άχνας, από στιγμή σε στιγμή. Καλησπέρα, Λουκά, από το Δασάκι Άχνας. Από στιγμή σε στιγμή θα βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για να παρευρεθεί στην χωροεσπερίδα των Εθνικοφρόνων Σωματείων για Σούμια. Αναμένουμε τον πρόεδρο, λοιπόν, να τον ρωτήσουμε για διάφορα ζητήματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα σήμερα, Λουκά. Πρώτο είναι το θέμα της εξαγγελίας της υποψηφιότητάς του, αλλά εωρείται ακόμη το κατά πόσο ο ίδιος αποστείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ή όχι. Έχει φτάσει, λοιπόν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να κάνουμε υπομονή μερικά δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Για να κατέβει και να τον ρωτήσουμε, Λουκά. Λοιπόν, 14 του μήνα εξαγγέλει ο ίδιος υποψηφιότητα, αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε. Έχουμε και το Κυπριακό. Δεν θα στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μάριε, το μικρόφωνο είναι κοντά σου. Εν αναμονή το δηλώσει του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Χαιρετά. Κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον αέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν τελικά έχετε πάρει τις αποφάσεις σας για τις προεδρικές εκλογές. Οφείλω να πω ύστερα από αρκετών προβληματισμών και μια ανασκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας της χώρας, η απόφαση μου θα εξαγγελθεί στις 14 του Οκτώβρη. Και θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα βάσει το οποίο θα πορευτείτε για τη νέα ανεπαρκή. Και ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ακόμα κάτι. Βρίσκεται στον αέρα το κατά πόσο θα αποστείλετε ή όχι επιστολή στο Γενικό Γραμματέα με την οποία θα ζητάτε την παρέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τι θα πράξετε τελικά. Στην συνάντησή μας με το Γενικό Γραμματέα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως, θα έχω την ευκαιρία και διαζώσης και έγραψος να υποβάλω τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ήδη με επιστολές μου προς τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων της Ευρώπης, της Ισλαμικής Διάσκεψης, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ιδίου του Γενικού Γραμματέα, έχω επαναλάβει την αποφασιστικότητα της Κυπριακής, της ελληνοκυπριακής πλευράς, να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αρκεί να γίνει καλή προετοιμασία και μέσα στα πλαίσια όπως έχουν καθοριστεί στο περίγραμμα των θέσεων του Γενικού Γραμματέα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, Μάριε Παπαγγελία. Λοιπόν, Λουκά, παρακολουθούσαμε τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει, θα εξαγγείλει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα κινηθεί σε δύο άξονες, θα λέγαμε, Λουκά. Θα είναι, και το είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι θα γίνει ένας απολογισμός του έργου από το 2013 μέχρι και σήμερα, τι έγινε δηλαδή στο κυβερνητικό έργο. Και ο δεύτερος άξονας θα βασιστεί στο τι θα γίνει στην επόμενη πενταετία. Πάλι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να προβάλλει προς τα έξω. Είναι από την ύφεση στην ανάπτυξη, είναι το ΓΕΣΥ, είναι διάφορα ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να προβάλλει. Όσον αφορά τώρα το Κυπριακό και το κατά πόσο θα αποστείλει ο ίδιος ή όχι επιστολή στο Γενικό Γραμματέα, μας ανέφερε πως κατά την συνάντησή του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει την ευκαιρία να τα πει με τον Γενικό Γραμματέα και εκεί θα καταθέσει και γραπτό στην επιστολή του με τις θέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων βάσει του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτέρες, όπως αυτό καθορίστηκε στο Κραν Μοντάνα, Λουκά. Μάριε Παπαγγελία, ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.